7ο λεπτό της συνάντησης, ο Πολωνός, ο Ντάριος Μάρτζες, θα εκτελέσει το κόρνερ δυνατά. Στο πρώτο δοκάρι είναι όμως διώχνει αμυντική, ο Κρούνης κερδίζει. Μονομαχή με το Σφακιανάκι, προσπαθεί να περάσει, τα καταφέρνει, σεντράρι. Εκεί βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Μαλιαρίτσης και μπλοκάρει προτού ο Φώτης ο Γκουζιώτης γίνει επικίνδυνος. Βλέπουμε τον παίχτη της Δόξας να τοποθετεί την μπάλα κάπως καλύτερα. Ο διαιτητής σφυρίζει. Μητσός στο δοκάρι. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος, ο οποίος έμεινε στη Λιάλατος, παρ' όλα αυτά στη συνέχεια αντέδρασε σωστά και έδιωξε με γροθιές μετά από το φάουλ το πολύ όμορφα εκτελεσμένο από το Μητσό. 30 λεπτό, η Λάρισα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Πλάγια, ο Μάρζες είναι εκτελεστής. Σεντράρι, είναι την κεφαλιά από τον Τσεχμακίδη. Ο κεφαλιά από τον Γιάννη Τσεχμακίδη δεν ήταν όμως όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθε δοκάρι του Μαλιαρίτσι. Μιχελίδη στη σέντρα. Εκεί αφήνει την μπάλα για το Σεντεμέντε. Δυνατό το σουτ πάνω από την αιστεία του Παπαγιανόπουλου. Είναι η επίθεση με τον Μαυρόπουλο. Ο Μαυρόπουλος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Χάνει τον κοντρόλ όμως προσωρινά. Προσπαθεί να γυρίσει. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Τα καταφέρνει το σουτ και είναι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Μαλιαρίτσι. 50 λεπτό. Το φάουλ που έχει κερδίσει η Δόξα του Βίρονα με τον Σεντεμέντε. Γίνεται, εκτελείται κεφαλιά και η μπάλα τελικά είναι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν καταλήγει η γκολ, μας μπέρδευε και εμάς. Προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους, δίνει στον Κρούνης. Αυτό στο σουτ πάνω στον τερματοφύλακα Μαυρόπουλος από κοντά. Πολύ άσχημο το σουτ του Γιάννη Μαυρόπουλου. Ο Μαλιαρίτης σε αυτή την φάση έσωσε την αιστεία του από την σίγουρη παραβίαση. Στο φάουλ Τσεχμακίδης μπροστά για τον Προβίδα. Μόνο στον Προβίδα, στο σουτ πάλι ο Μαλιαρίτσης. Ο τερματοφύλακας της Δόξα Βίρονα, που δείχνει να είναι ο ηγέτης της ομάδας του μέχρι στιγμής, έχει κάνει πάρα πολύ καλές αποκρούσεις. Ο Γιάννης Τσεχμακίδης βρήκε πολύ όμορφα τον Προβίδα, μαρκάρει στο μέσα στην περιοχή της Δόξας. Έκανε το σουτ όμως ο Μαλιαρίτσης, για ακόμη μια φορά απέκρουσε σε κόρνερ, σώζοντας την αιστεία του από σίγουρη παραβίαση. Είναι ο Μαυρόπουλος που ανοίγει για τον Προβίδα, αυτός περνάει. Είναι η αντεπίθεση για τη Λάρισα. Ο Γιάννης ο Προβίδας, ο οποίος ανοίγει για τον Μάρζες, είναι μεγάλη ευκαιρία. Περνάει ο Πολωνός, δεν καταφέρνει, είναι στο δοκάρι. Περνάει ο Πολωνός και δεν καταφέρνει να κάνει το 0-1. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται για τη Λάρισα. Σε μια αντεπίθεση ο Γιάννης ο Προβίδας προτίμησε να δώσει στον Μάρζες προκειμένου να σιγουρέψει τον γκολ. Αλλά ο Πολωνός δεν τα κατάφερε να πλασάρει τον Μαλιαρίτσι. Η Λάρισα είναι και πάλι στην επίθεση. Προβίδας, νέο σουτ. Είναι και άλλο κόρνερ. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία, ενώ τώρα είναι ο Γιάννης ο Προβίδας. Βγαίνει τέταρτη έτοιμο με τον τερματοφύλακα τον Μαλιαρίτσι, ανατρέπεται και είναι το πέναλτι για τη Λάρισα. Είναι το πέναλτι, 2 λεπτά, 1,5 για την ακρίβεια πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Γιάννης ο Προβίδας, ο οποίος από την αρχή, όταν μπήκε στο 69ο λεπτό της συνάντησης, έχει αλλάξει τη μορφή της Λάρισας, έχει γίνει πολύ πιο επιθετική η Λάρισα και βέβαια σαν συνέπεια είχε αυτή την ευκαιρία η Λάρισα να κερδίσει το πέναλτι. Μπορώ να πω. Πίδες ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή, παίρνει μέτρα φόρα και είναι το 0-1. Ο Γιάννης Αμακίδης κάνει το 0-1 και πανηγυρίζεται έξαλλα από τους ποδοσφαιριστές της Λάρισας. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ να πάρει το διπλό, να είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Ζόραν Μπάμποβιτς. Φαίνεται.